Εκείνο ο Ζωής Καρδαβάς θα μας πει την ιστορία, Ζωή. Και πριν από λίγο μιλήσαμε, Αντώνη, με την ηλικιωμένη. Τι μας είπε λοιπόν, τι μας περιέγραψε με απόλυτη ψυχραιμία. Μας είπε λοιπόν ότι έπεσε θύμα ληστείας δύο φορές μέσα σε τέσσερις μέρες. Την πρώτη φορά, η πρώτη φορά ήταν το Σάββατο. Ξημερώματα, ένας ο ληστής είχε μπει μέσα στο σπίτι της. Είχε ψάξει όλους τους χώρους, είχε αναστατώσει όλους τους χώρους. Βρήκε ένα πορτοφόλι, πίστευε ότι είχε λεφτά. Δεν είχε όμως λεφτά. Τελικά το πορτοφόλι το βρήκαν οι αστυνομικοί, το έδωσαν στην ηλικιωμένη στα Ηλίσια. Το βρήκαν στα Ηλίσια. Η δεύτερη φορά ήταν σήμερα τα ξημερώματα. Ήταν τρεις αυτή τη φορά οι ληστές που εισέβαλαν στο συγκεκριμένο σπίτι. Μάλιστα έσπασαν και τις δύο πόρτες. Ακινητοποίησαν την ίδια την γυναίκα, την 84χρονη, αλλά και την οικιακή βοηθό της. Μάλιστα, μας είπε η ηλικιωμένη ότι ο ένας, την ώρα που έψαχναν τους χώρους, της είπε: ήρθα να τελειώσω τη δουλειά που δεν είχα τελειώσει την πρώτη φορά. Ναι. Τώρα, έψαξαν όλους τους χώρους. Ο ένας, μας είπε η ηλικιωμένη, κρατούσε μαχαίρι. Ο άλλος κρατούσε κατσαβίδι. Μάλιστα, έχει και ένα τραύμα στο πρόσωπο. Την ώρα που την απειλούσε με το μαχαίρι, την τραυμάτισε ελαφρά στο πρόσωπο την ηλικιωμένη. Ναι. Δεν βρήκαν και αυτή τη φορά λεφτά και έφυγαν άπραγοι. Βεβαίως ήρθε εδώ η αστυνομία, της έχει πάρει κατάθεση της συγκεκριμένης γυναίκας, έχει πάρει αποτυπώματα και βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό και την σύψη των δραστών. Να δούμε τι σου είπε, Ζωή. Έχεις κλείσει την πόρτα, βάλε τον πύρο. Εκεί την ώρα μείνει την κλωτσά, όπως βλέπετε, στην πόρτα και πέφτει η πόρτα όλη. Τρεις. Ναι. Φορούσαν τίποτα στο πρόσωπο? Ναι, μάσκες. Μου λέει, την άλλη φορά δεν έκανα καλή δουλειά. Τώρα, Μάρς, λέει, όλα σπάστε τα ανοίχτε σιρτάρια. Τα λεφτά.